Δημήτρη, σε χαιρετούμε από την Αθήνα. Η κατάσταση στη Ρωσία μοιάζει να είναι περίπλοκη. Τι έχει συμβεί με την Βάγνερ, ότι είναι σοβαρή, η κατάσταση είναι σοβαρή. Πώς βλέπεις να εξελίσσεται? Καταρχήν να πούμε αυτό που τρέχει και τρέχει σήμερα από τα χαράματα, γιατί από τις 3.30-4 ώρα τα χαράματα έχουμε εξελίξεις που είναι τέτοιες που αν δεν τις εξηγήσει κάποιος μπορεί να βγάλει οποιαδήποτε συμπεράσματα, ακόμα και εμφύλιο πόλεμο μέσα στη Ρωσία και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία τρέχουν κάποιοι απ' έξω να τα κάνουν με ευχαρίστηση. Έγινε λοιπόν το εξής. Μετά τις 10 το βράδυ βγήκε ένα βίντεο στην επικαιρότητα, το έδωσε η Βάγνερ, ο κύριος Πριγκόζιν, γιατί το έδωσε το Telegram κανάλι του Πριγκόζιν, το οποίο έδειχνε, ήταν μόνο μία κάμερα, δεν υπάρχει από πουθενά άλλη διαπίστωση ότι έγινε αυτό το πράγμα. Περνάει κάποιος με μία κάμερα, τραβάει μέσα σε μια δασόδη περιοχή με σπασμένα ξύλα εκεί πέρα, με σπασμένα δέντρα πεσμένα κάτω κτλ. Και πυρκαγιές, έτσι, μικρές πυρκαγιές. Mm-hmm. Αυτό ο Πριγκόζιν, ένα τέταρτο μετά, αφού δόθηκε στη δημοσιότητα αυτό το βίντεο, βγήκε και ανακοίνωσε ότι ήταν επιδρομή ρωσικών ελικοπτέρων του τακτικού στρατού και αεροπλάνων και βομβαρδισμός των, πώς να το πούμε έτσι, των κατασκηνώσεων που βρίσκεται η Βάγνερ, οι μαχητές της Βάγνερ αυτή την περίοδο. Να θυμίσω εδώ πέρα, Πάρη, δεν ξέρω αν ακουγόμαστε καλά. Ναι, βεβαίως, βεβαίως, ακούμε, ναι. Να θυμίσω εδώ πέρα ότι η Βάγνερ από τα τέλη Μαΐου, που πραγματικά είναι εκείνη η οποία πήρε στα χέρια της την πόλη Μπάχμουτ μετά από σχεδόν 9-8,5 μήνες μαχών και έχει χάσει εκεί πέρα πάρα πολλούς μαχητές η ίδια, αποχώρησε, άφησε στον τακτικό στρατό που μπήκε μέσα στον Μπάχμουτ για να κάνει τις εκαθαρίσεις, τις υπόγειες στο ΕΣ, για τις οποίες έχουμε ξαναμίλησει και εδώ από το κανάλι το δικό σου και στον ιδεοχώρο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αποχώρησε και βρισκόταν στις βάσεις της, στα στρατόπεδά της. Δεν είχε ιδιαίτερη στρατιωτική δράση. Πώς τώρα ξαφνικά, απόψε, τη νύχτα που πέρασε, βλέπουμε ένα βίντεο ότι τάχα έγινε επιδρομή από την πλευρά των ρωσικών δυνάμεων και ότι αυτό αποτελεί για τον ίδιον τη θριαλίδα πάνω στην οποία πήρε, όπως είπε, τους μαχητές του, για τους οποίους κάνει λόγο για 25.000 μαχητές, και άρχισε, έφυγε από τα μετόπιστα του μετόπου και βγήκε στην περιοχή του Ροστόφ, στην πόλη του Ροστόφ. Είναι η πρώτη πόλη, όπως κατεβαίνει κάτω ο ποταμός εδώ, και κατέλαβε, όπως ο ίδιος λέει, το στρατιωτικό αεροδρόμιο εκεί, πλην όμως λέει ότι μπορούν να γίνονται ελεύθερα οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, εγώ δεν εμποδίζω τίποτα, και από τη μια πλευρά να στολίζει με τις χειρότερες εκφράσεις τον Υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, τον Σοϊγκού, και τον Γεράσιμο, από την άλλη να απαιτεί να έρθουν εδώ στο Ροστόφ, λέει, να μιλήσουμε. Το Ροστόφ είναι η έδρα, είναι μάλλον το στάμπ, δηλαδή το στρατηγείο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων που κάνουν τις επιχειρήσεις στο μέτωπο με την Ουκρανία. Τα λέω αυτά για να υπάρχει και αυτή η εικόνα. Αργότερα δόθηκε μια ανακοίνωση ότι από τον ίδιον πάντα, αν παρακολουθήσει κάποιος το Telegram κανάλι του Πριγκόζιν, θα δει ότι κάθε μέρα κυριολεκτικά το τελευταίο χρονικό διάστημα που τον παρακολουθώ από τα τέλη Απριλίου, Μάιο κλπ, έχει από 5 μέχρι 20 ανακοινώσεις και μάλιστα φωνητικές ο ίδιος. Ουσιαστικά έχει μετατραπεί, θα έλεγε κανείς, σε ένα στρατιωτικό Hollywood, στρατιωτικό εκφωνητή, ο οποίος δίνει συνέχεια ανακοινώσεις επί παντός επιστητού. Έχει το πρεστίζ ότι είναι αυτός ο οποίος με τα τμήματά του πήρε τον Μπάχμουτ μετά από τόσο σκληρές μάχες και τόσο δύσκολες. Αλλά από ό,τι λέει και το διάταγμα που έβγαλε ο πρόεδρος Πούτιν σήμερα αργότερα, κάποιοι πήραν τα μυαλά τους αέρα, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά λέω την έννοια, πήραν τα μυαλά τους αέρα και αυτή τη στιγμή, λέει, επιφέρουν
πισόπλατη μαχαιριά στο σώμα του ρωσικού κράτους και της ρωσικής κοινωνίας. Έχω δει βίντεο, γιατί όλα εξελίσσονται σήμερα, πάρει επιτροχάδιν θα έλεγε κανείς, τρέχει το πράγμα, εξελίσσονται γρήγορα. Έβλεπα πριν από λίγο κάποια βίντεο μέσα από το Ροστόφ, όπου κυριαρχούν τα τάγκς και οι μονάδες της Βάγνερ, να πλησιάζει κόσμος και να τους λέει εσείς τι είσαστε, εσείς τι είσαστε, τι κάνετε εδώ πέρα. Ακούσατε το διάταγμα του Προέδρου. Γιατί, θα το πω και αυτό, ο ρωσικός λαός, η ρωσική κοινωνία, όταν βρίσκεται σε δύσκολες στιγμές, συσπυρώνεται γύρω από τον ηγέτη του. Αυτό νομίζω σου το έχω ξαναπεί και εδώ, στο Μίλιτερ. Το λέω και όπου έχω τη δυνατότητα. Οι Ρώσοι μπορεί να έχουν βαρεθεί τον έναν ή τον άλλον ηγέτη τους ανάλογα με τις περιπτώσεις. Όταν όμως είναι δύσκολες οι καταστάσεις, υπάρχει ένα μέτρο πολύ υψηλής συσπήρωσης γύρω από τον ηγέτη. Το διάγγελμα, το τηλεοπτικό διάγγελμα Πούτιν στις 10 το πρωί σήμερα, έβαλε στη θέση του πολλά πράγματα και πολλοί άνθρωποι, παρακολουθώντας το και βλέποντας τα σχόλια που γίνονται, ουσιαστικά καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά με τη Βάγνερ και αρχίζουν και αναρωτιούνται, ναι μεν αυτοί ήτανε που έκαναν κτλ. Ωστόσο όμως τι γίνεται τώρα, δηλαδή εδώ που φτάσαμε. Προσέξτε, σε ένα επίπεδο που χθες, προχθές, σήμερα, αύριο, ουσιαστικά ανακοινώσεις ακόμα και του Bloomberg, του CNN και άλλων δυτικών μέσων ενημέρωσης μιλάνε ανοιχτά ότι αυτή η διαφημισμένη αντεπίθεση του Ουκρανικού στρατού δεν έχει αποτελέσματα, έχει ή έχει μηδαμινά αποτελέσματα. Ακόμα και ο σύμβουλος του Ζελένσκι, Πονταλιάκ, ανέφερε χθες, Σάββατο, ότι δεν πάμε καλά, διότι αργούν να μας δώσουν τον οπλισμό που χρειαζόμαστε οι δυτικοί σύμμαχοί μας, ρίχνοντας πέτρα, θα έλεγε κανείς, στη Δυτική Συμμαχία, στην Ατοϊκή Συμμαχία. Ενώ λοιπόν γίνονται όλα αυτά και βλέπουμε ότι να μπορεί να υπάρξει και κατάρρευση τις επόμενες μέρες, βγαίνει τώρα ένα τεχνητό βίντεο ότι μας βομβαρδίζει, όπως λέει ο Πριγκόζιν, ο ρωσικός τακτικός στρατός, και ότι εμείς δεν το δεχόμαστε αυτό, ότι σκοτώνονται πολλοί άνθρωποι, ότι σκοτώθηκαν μετά τον βομβαρδισμό χιλιάδες, μιλάει για χιλιάδες ο ίδιος, αλλά το βίντεο που δίνει στον αέρα ο ίδιος στην επικαιρότητα, και το έχουν επαναλάβει το βίντεο αυτό όλα τα ρωσικά, αυτό που λέμε καθεστωτικά μέσα ενημέρωσης, γιατί δεν κρύβουν τίποτα εδώ πέρα, και δείχνει ξεκάθαρα ότι κάθε άλλο παρά είναι η εικόνα που, του βίντεο, ότι συμπίπτει με την εικόνα που δίνει στα λόγια ο Πριγκόζιν. Στην πάση περιπτώσει, το Υπουργείο Άμυνας έστειλε στο Ροστόφ, και υπάρχει και τέτοιο βίντεο, από μια συνάντηση στρατηγού, Ρώσου στρατηγού, παρουτοκαπνισμένου στρατηγού, αλλά και του Υφυπουργού Άμυνας, του κυρίου Γευκούροφ, ο οποίος είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, Ιγκουσέτιος στην καταγωγή, προέρχεται από την παλιά Τσετσένο Ιγκουσέτια, η δημοκρατία της Σοβιετική, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει αυτό το οποίο ξεκίνησε, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος, δεν έχει δεν μπορεί να έχει καμία ευτυχή εξέλιξη, αντίθετα θα δημιουργήσει αυτό που είπες και εσύ πάλι, μια πληγή στην πλάτη, στο εσωτερικό δηλαδή της ενότητας του ρωσικού στρατού, ο οποίος αυτή τη στιγμή, όπως ανέφερε ο Βλαδίμιρ Πούτιν, δίνει την ίστατη μάχη για τώρα. Εκείνο που πάρει μπορούμε να δούμε είναι το εξής, τα τρέχοντα ζητήματα. Μόσχα, Πετρούπολη και τις μεγάλες πόλεις έχουν υπάρξει, έχει ανέβει πάρα πολύ και έχει γίνει πολύ αυστηρή ο έλεγχος και η προσπάθεια υπεράσπισης όλων των στρατιωτικών και των δημοσίων κτηρίων, περιφερειών κτλ. Έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία εξέλιξη εκεί πέρα. Έχει αναβληθεί για σήμερα, ήτανε μια πολύ μεγάλη γιορτή, η γιορτή των αποφύτων των σχολείων. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια που κάθε 24 Ιουνίου βγαίνουν έξω και κάνουν την τελευταία βραδιά, περνάνε από τη μαθητική στην φοιτητική ζωή και στην επόμενη ζωή την επαγγελματική. Μια πολύ μεγάλη γιορτή από τα σοβιετικά χρόνια ακόμα, πάνω
Το υπερθέαμα στην Πετρούπολη ήταν η εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο και έχει γίνει σαν διεθνές φεστιβάλ που λέγεται Άλλη Παρουσά. Αυτά τα κοκκινοπά πανιά μέσα στο ποταμό, στο Νέβα, όλες αυτές οι εκδηλώσεις αναβάλλονται και μεταφέρονται για την 1η Ιουλίου, όπως είναι η σχετική ανακοίνωση. Άλλα τώρα ζητήματα που εγώ έχω βρει μέχρι αυτή τη στιγμή και σου τα λέω για να είναι και σε γνώση των ανθρώπων που μας παρακολουθούν, γιατί έχουμε, δυστυχώς για μας, έχουμε δώσει αυτό και πρέπει να το κρατάμε συνέχεια, την εικόνα αυτών των οποίων λέμε ότι είναι πράγματα που ισχύουν, πράγματα αντικειμενικά και πράγματα τα οποία δεν άπτονται αμφισβήτησης ακόμα και σε τέτοιες δύσκολες στιγμές όπως είναι αυτή εδώ πέρα. Είπα στην αρχή που βρισκόταν η κατάσταση στο μέτωπο, πώς έγινε τώρα και εξελίσσεται αυτή η κατάσταση. Για να συμπληρώσω, μου έστειλαν αυτή την είδηση και θα έλεγα από την Ελλάδα πριν από λίγο ότι ο επικεφαλής του foundation αυτού, της λέσχης αυτής, ανοιχτή Ρωσία, open Russia, ξέρετε ότι είναι το open society, είναι η ανοιχτή κοινωνία, αυτό το ίδρυμα του Σόρος, το οποίο, από την πλευρά της Ρωσίας, του οποίου επικεφαλής είναι ο Μιχαήλ Χονταρκόφσκι, πρώην κατάδικος, πρώην ολιγάρχης, ο οποίος όταν του έδωσε χάρη ο πρόεδρος Πούτιν να πάει να επισκεφθεί την ετοιμοθάνατη μάνα του, η οποία πραγματικά πέθανε μετά από 2-3 μέρες, την αγνώρισε τελείως, έφυγε στη Γερμανία και από τότε συνεχίζει να κάνει έναν αγώνα και είναι επικεφαλής αυτής της οργάνωσης Open Russia, Ανοιχτή Ρωσία. Λοιπόν, το λέω αυτό γιατί, διότι ο Χονταρκόφσκι, ο Μιχαήλ Χονταρκόφσκι, πήρε ανοιχτά θέση και τάχθηκε υπέρ του Πριγκόζιν και της Βάγνερ. Και αυτό λέει πολλά. Επίσης, έλεγα λοιπόν το εξής, ότι υπάρχει το λεγόμενο ρωσικό εθελοντικό σώμα, Ρούσκι Νταμπραβόλτσεσκι Κόρπους, όπου είναι τμήματα του Ουκρανικού στρατού με Ρώσους, δηλαδή ανθρώπους της Ρωσίας με διαβατήρια ρωσικά κτλ. Και είναι αυτοί οι οποίοι έκαναν τις επιθέσεις το προηγούμενο, τις περασμένες εβδομάδες και στην περιοχή του Μπέλγκαραντ και στην άλλη περιοχή εκεί που άπτεται της Ουκρανίας κοντά. Ουσιαστικά βλέπουμε ότι άρχισε να στηρίζει μια αντιρωσική αδελφότητα που βρίσκεται στο εξωτερικό, άλλοι σούπερ πατριώτες από τη μια πλευρά, άλλοι σούπερ αριστεροαναρχικοί από την άλλη, να στηρίζουν τον Πριγκόζιν. Και αυτό αρχίζει εδώ και γίνεται γνωστό μέσα στη Ρωσία. Οτιδήποτε γίνεται που μπορεί να αποδυναμώσει τον αγώνα στο μέτωπο, φαίνεται ότι στηρίζεται από το εξωτερικό. Και αυτά δεν κρύβονται. Βγαίνουν προς τα έξω και δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο κόσμος είναι συσπειρωμένος γύρω από τον Πούτιν. Αυτή είναι μια πρώτη εικόνα που σου δίνω από εδώ πέρα. Την ερχόμενη εβδομάδα εγώ στον Ιδεοχώρο θα έχω ένα εκτενές ρεπορτάζ, όχι με την καθημερινότητα, αλλά με τις αιτίες πώς φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο. Γιατί να σου το πω και σε ένα Άρη εδώ πέρα τώρα, είναι σημαντικό ότι ο Πριγκόζιν δεν έπεσε από τον ουρανό. Δεν είναι κάποιος σαν τις αμερικάνικες ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες που τέτοια είναι, αλλά δεν είναι από αυτές οι οποίες μπήκαν μέσα στη Ρωσία για να παλέψουν. Είχε διασυνδέσεις τόσο στο Υπουργείο Άμυνας όσο και, και στο Κρεμλίνο. Είναι άνθρωπος που προέρχεται από τη γενέτειρα του Βλαδίμιρ Πούτιν από την Πετρούπολη. Είναι παιδί που μεγάλωσε χωρίς πατέρα, μεγάλωσε σε αυτά τα σανατόρια των παιδιών. Είναι άνθρωπος που τη δεκαετία του 90 έχει κάνει φυλακή 2-3 φορές για κλοπές, παρακλοπές κτλ. Δεν ξέρω, θυμάμαι τώρα ακριβώς τη βιογραφία του. Και εκεί γνωρίστηκε με όλο αυτό τον κόσμο των φυλακών, των φυλακισμένων, και από εκεί άντλησε τις πρώτες του δυνάμεις και δημιούργησε αυτό το κόρπους, αυτό το σώμα, το οποίο κυρίως λειτουργούσε μέχρι πρόσφατα σε χώρες της Αφρικής, την Κεντρική Αφρικανική Ένωση, στο Σουδάν. Το έχει παραδεχτεί και ο ίδιος και το λέει, δηλαδή, όπου εκεί επεδίωκε φυσικά έναντι αμοιβής να δουλεύει όπως η ιδιωτική στρατή.
Το πώς βρέθηκε στον Ντανμπάς είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Πώς έφτασε να είναι η ομάδα κρούσης, όχι σε όλο το μέτωπο γιατί δεν έχει τέτοιες δυνάμεις, αλλά σε ένα σοβαρό, σημαντικό κομμάτι του μετώπου, όπως είναι το Μπάχμουτ, το Σολεντάρ και το Ουγκλεντάρ, σε αυτή την περιοχή του Ντανμπάς, πώς προσέφερε όλες αυτές τις υπηρεσίες, πώς το μυαλό του ή το κεφάλι του πήρε αέρα και νομίζει ότι έγινε, για κάποιους που γνωρίζουν καλά την ιστορία της Ρωσίας από τον 18ο αιώνα, ένας Πουγκατσόφ ο οποίος ξεσηκώθηκε, γιατί κινήματα στη Ρωσία πάντα γινότανε. Αυτή είναι μια εικόνα για το τι συμβαίνει, πώς έχει γίνει, αλλά και το ιστορικό λίγο, ας πούμε, πώς και συνελευθείες. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα σε παρακολουθούμε. Αν ξαναβρεις χρόνο πολύ ευχαρίστω στις επόμενες μέρες, να τα ξαναπούμε. Καταλαβαίνουμε ότι ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος, γιατί έχει να καλύψει και πολλά μέσα ενημέρωσης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη εικόνα, την πολύ σαφή εικόνα που μας έδωσες. Γεια χαρά.